Με το πρώτο δευτερόλεπτο του 2000, ο Αττικός ουρανός φωτίστηκε και ο ιερός βράχος έλαμψε. Πυροτεχνήματα βεγγαλικά ισχυρή, χρωματιστή και λευκή προβολής σε ένα φαντασμαγορικό θέαμα που έκανε το γύρο του κόσμου. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος Αθηναίων και συνολικά 500 επίσημοι προσκεκλημένοι παρακολούθησαν το υπερθέαμα από το κέντρο Διόνυσος. Σαββόπουλος καλωσόρισε τη νέα χιλιετία με το δικό του τραγούδι και ξεσήκωσε τον κόσμο. Πρώτη του 2000, μέχρι του χρόνου είναι οι φάρες κι ονειρευόσασταν κι όλο ερχόσασταν. Πρώτη του 2000, ήσασταν πάντα φυγάδες, με σφάδι έξοδο βρίσκατε έξοδο. Ο Μίκης Θεοδωράκης διεύθυνε την ορχήστρα εναρμόνια και τραγούδησαν η Μαρία Φαραντούρη και ο Μάριος Φραγκούλης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός από το κέντρο Διόνυσος απίφθηναν χαιρετιστήρια μηνύματα και ευχές για τη νέα χιλιετία. Εύχομαι και πάλι σε όλους καλή χρονιά, χρόνια πολλά και το έτος 2000 να γίνει η αρχή μεγαλύτερης ατομικής και συλλογικής προκοπής και περισσότερης ευτυχίας για την Ελλάδα και τον κόσμο όλο. Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά, ένα χρόνο με υγεία, χαρά και ευτυχία. Όλες οι μεγάλες πρωτεύουσες του κόσμου υποδέχθηκαν τη νέα χιλιετία με εντυπωσιακές εκδηλώσεις που κράτησαν ως τα ξημερώματα. Και η ευχή όλων είναι το 2000 να φέρει ειρήνη και ευτυχία σε όλον τον πλανήτη. Όταν το Big Ben χτύπησε 12, ο Τάμεσης πήρε φωτιά. Υποδέχτηκε τη νέα χιλιετία με ένα ξεχωριστό θέαμα που δημιούργησαν 39 τόνοι πυροτεχνημάτων. Λίγο πριν, στον θόλο της χιλιετίας, η Βασίλισσα Ελισάβετ έδωσε το σύνθημα για να αρχίσουν οι εορτασμοί. Και ακριβώς τα μεσάνυχτα, το βασιλικό ζεύγος και το ζεύγος Μπλερ τραγούδησαν μαζί με το πλήθος. Μεσάνυχτα. Και η πόλη του φωτός στο Παρίσι δικαιώνει το όνομά της. Ο πύργος του Άιφελ λούστηκε στο φως, τυλιγμένος στα πυροτεχνήματα. Για πρώτη φορά ακούστηκαν ήχοι ροκ μουσική στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό. Και όταν το ρολόι χτύπησε μεσάνυχτα, ο ουρανός της Ρώμης γέμισε χρώμα, ενώ οι δρόμοι πλημμύρισαν από ξέφρενους ρυθμούς. Λίγο μετά την είσοδο στο νέο έτος, ο Πάπας απίφθινε το καθιερωμένο μήνυμά του στους πιστούς. Οι Ρώσοι συγκεντρώθηκαν παραδοσιακά στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας. Και τα απαραίτητα πυροτεχνήματα συνόδεψαν τις επιθυμίες, το άνοιγμα της σαμπάνιας και της βότκας για την είσοδο του καινούριου χρόνου. Παραλήρημα στο Φεστιβάλ Πυροτεχνημάτων Ήχου και Ευχών στο Βερολίνο, μόλις μπήκε η Γερμανία στο 2000. Στην πύλη του Βραδεμβούργου στήθηκαν 10 μεγάλες σκηνές. Συμμετείχαν 60 συγκροτήματα και όλο το σόου προβλήθηκε από 5 γιγαντοοθόνες.
Στην πλατεία Times της Νέας Υόρκης η τεράστια κρυστάλλινη σφαίρα άρχισε να κατεβαίνει καθώς η Αμερική υποδεχόταν τη νέα χιλιετία. Πυροτεχνήματα και ξέφρενο πανηγύρι από 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους. Εντυπωσιακό το θέαμα και στην Ουάσιγκτον.